Χορός με τη σκιά μου. Η εξαιρετικά επιτυχημένη παραγωγή του μπαλέτου Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη και χορογραφία Κωνσταντίνου Ρίγου ταξιδεύει για πρώτη φορά εκτός Αθήνας και ανοίγει το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας. Καλώς ορίσατε στην Κύπρο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται μετά από πολλά χρόνια στην Κύπρο. Ναι, καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ουσιαστικά έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο με μια παράσταση που αγαπάμε πολύ, που είναι, τη θεωρούμε ένα δώρο και για μας και για το κοινό. Μια παράσταση που προσπαθήσαμε και ήταν ένα όνειρο ζωής για μένα για να πραγματοποιηθεί. Θυμάμαι από την εφηβεία μου ακόμα ήθελα να κάνω ένα αφιέρωμα σε έργα του Μάνου Χατζηδάκη, που είναι ένας για μένα πολύ σημαντικός συνθέτης και έχει μιλήσει με έναν τρόπο στην καρδιά μου. Ο κύκλος του CNS, ο Καπετάν Μιχάλης, το Καταραμένο Φίδι και το Χαμόγελο της Τζοκόντα. Τα τέσσερα έργα του Χατζηδάκη ως τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Η ιδέα της παράστασης βασίζεται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και έχω χρησιμοποιήσει τέσσερα διαφορετικά έργα του Μάνου Χατζηδάκη, που το κάθε ένα προσδιορίζει ένα διαφορετικό σημείο του ορίζοντα. Ο κύκλος CNS προσδιορίζει το Βορρά, είναι μια μουσική πιο σκοτεινή, πιο ιδιαίτερη. Ο Νότος είναι από τον Καπιτάν Μιχάλης, που είναι η Κρήτη ουσιαστικά και όλο το πάθος της Κρήτης. Η Ανατολή είναι το Καταραμένο Φίδι, ένα έργο που είχε γραφτεί για μπαλέτο και που χορογραφήθηκε πρώτη φορά από τη Ραλουμάνου πριν από πάρα πολλά χρόνια. Και η Δύση, που στο καναπέ της Δύσης καθόμαστε, είναι το Χαμόγελο της Τζοκόντας, που είναι ένα έργο που εμπνεύστηκε ο Μάνος Χατζηδάκης από τη Νέα Υόρκη και από αυτό που σημαίνει για όλους μας Δύση. Το κάθε ένα είναι σπονδυλωτή η παράσταση, ξεκινάει σαν μια αφήγηση, αλλά το κάθε ένα έργο είναι και ένα αυτοτελές έργο, που σαν να βλέπουμε τέσσερα διαφορετικά έργα μέσα σε μια παράσταση. Είναι μια παράσταση που συμμετέχει το μεγαλύτερο μέρος του μπαλέτου. Βλέπουμε επί σκηνής 32 χορευτές. Μια παράσταση που υπόσχεται στον θεατή μια αξέχαστη εμπειρία. Σίγουρα όμως θα βρει κάτι που θα τον αγγίξει. Το πιστεύω γιατί αυτό μου έχει δείξει έως τώρα παρουσίαση της παράστασης. Και σίγουρα θα έχει μια ανάταση ψυχής, θα έλεγα. Θα νιώσει δηλαδή μια εμπειρία η οποία, αν καταφέρουμε και επικοινωνήσουμε μαζί του, αν τον αγγίξουμε, νομίζω θα έχει κάτι να το θυμάται. Ο χορός με τη σκιά μου είναι ίσως και ο τελευταίος χορός με τον οποίο ολοκληρώνει την καριέρα του επί σκηνής ο βραβευμένος και καταξιωμένος χορευτής Κωνσταντίνος Ρίγος. Και είναι αυτό το κομμάτι που κράτησα και εγώ και χορεύω σαν φινάλε, γιατί λέω μάλλον μπορώ να ξαναχορέψω, οπότε όσο προλαβαίνω να χορέψω. Παραστάσεις το Σάββατο στις 8:30 και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Χορηγός επικοινωνίας, ο Αλφα Κύπρου.